Σας το προανήγγυλα ότι θα μιλήσουμε για αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με την υπογραφή όπως πάντα της Μέτρων Ανάλυσης και του Στράτου Φαναρά. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας για να διαβάσουμε πίσω από τα ποσοστά ποια είναι η εικόνα που σχηματίζεται. Σε δύο επίπεδα, Στράτο, κύριε Φαναρά. Το πρώτο είναι το κυβερνητικό και εδώ φαίνεται να υπάρχει μια φθορά και δυσαρέσκεια και το άλλο είναι η μάχη στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Τι λέτε? Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία Λιβεράκη. Καλημέρα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια έρευνα βέβαια, έστω και αν η προτεραιότητα ήταν να δούμε τι γίνεται με τη διαδικασία εκλογής στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να αναφερθούμε στο γενικό κλίμα, το οποίο βέβαια είναι αρκετά διαφοροποιημένο συγκριτικά με τις αρχές του καλοκαιριού, την περίοδο των εκλογικών αναμετρήσεων, γιατί τώρα δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κομματικούς και πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τα ίδια τα φαινόμενα της μεγάλης αυτής περιβαλλοντικής κρίσης που φαίνεται ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στο γενικό κλίμα. Έχει ενισχυθεί μέσα σε αυτή τη συγκυρία και με τα όσα έχουν γίνει πολύ μια τάση απεσιοδοξίας και μια τάση ανασφάλειας, η οποία αποτυπώνεται πλέον και με ανοιχτά ερωτηματικά στο αν και κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα που είναι σε μεγάλο βαθμό και πρωτόγνωρα. Άρα αυτό είναι το ένα. Σε αυτό το κλίμα πέφτει και ο βαθμός ικανοποίησης προς την κυβέρνηση. Αυτό ήταν... χαμηλότερα από ό,τι ήταν ακόμη και στα Τέμπη, έτσι. Ναι, είναι ακόμα πιο κάτω και από τα Τέμπη. Και θα έλεγα ότι αυτό που ίσως ενδιαφέρει όταν μιλάμε για την ικανοποίηση από την κυβέρνηση είναι και ποιες είναι οι εναλλακτικές που υπάρχουν. Και εδώ οι εναλλακτικές μας φέρνουν στην υπόθεση της εκλογής στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σήμερα έχουμε ένα κέφαλο κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Κατά συνέπεια αυτό, αν θέλετε, περιορίζει και τις εναλλακτικές που υπάρχουν στο κομματικό σύστημα και τις προτιμήσεις. Να σταθούμε λοιπόν και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, πόσο εύκολο είναι να μετρηθεί τώρα μια διαδικασία που δεν ξέρουμε ούτε πώς θα ψηφίσουν? Εμένα, ξέρετε, κύριε Φαναρά, μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση ότι στη μέτρησή σας είναι περισσότεροι εκείνοι που λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν από εκείνους που αυτοπροσδιορίζονται ως υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή παρατήρηση που κάνατε, κυρία Λιμπεράκη. Δεν είναι αυτοί που λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν, υπάρχει και ένα μάλλον. Είναι η ένωση δύο κατηγοριών. Μία κατηγορία είναι αυτοί που λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν και μία άλλη που λένε ότι μάλλον θα πάνε. Στο μάλλον εκεί βέβαια βρίσκεις και ένα περίγυρο, ο οποίος περίγυρος δεν είναι μόνο ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ψηφοφόροι και άλλων κομμάτων ή άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγαν καθόλου να ψηφίσουν. Και το ίδιο φαινόμενο θέλω να σας θυμίσω ότι είχε επισημανθεί και είχε φανεί και στην υπόθεση της εκλογής Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής τότε, όπου αυτοί που έλεγαν ότι πιθανόν να πάνε ήταν περισσότεροι από όσα, από όσους ψηφοφόρους του κοινάλου τότε βρίσκαμε. Έτσι είναι, υπάρχει μια ευρύτερη δεξαμενή πάντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η ευρύτερη δεξαμενή και αυτοί που λένε ότι πιθανόν να πάνε όντως θα πάνε να ψηφίσουν. Και πόσο εύκολο εγχείρημα είναι για έναν ερευνητή όπως εσείς να μετρήσει σε μια διαδικασία που ακόμα δεν ξέρουμε, ας πούμε, ούτε πόσοι, ούτε ποιοι. Πρόθεση ψήφου δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Και αυτό το κάναμε σαφές και χθες την παρουσίαση στο δελτίο. Και δεν μπορούμε να μετρήσουμε πρόθεση ψήφου διότι δεν έχουμε, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, ένα συγκεκριμένο και ορισμένο καλά εκλογικό σώμα. Όμως εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ερωτήσεις εικόνας και προτίμησης. Η προτίμηση δεν σημαίνει ότι απαιτεί και τη συμμετοχή σου. Σωστά. Μπορεί να προτιμάς κάποιον υποψήφιο από το σπίτι. Αλλά από το σπίτι σου ακριβώς. Επομένως, οι ερωτήσεις που έχουμε κάνει είναι αυτής κατηγορίας της προτίμησης και το τι χαρακτηριστικά αναγνωρίζουν σε κάθε υποψήφιο οι πολίτες. Και γι' αυτό ακριβώς η έρευνα γίνεται στο σύνολο του εκλογικού σώματος, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να μετρήσουμε πρόθεση ψήφου
και μετράμε γενικά χαρακτηριστικά, ναι, και προτίμηση. Οπότε πώς θα τα κωδικοποιούσατε, δηλαδή τα συμπεράσματα για τον καθέναν από τους διεκδικητές ή εν πάση περιπτώσει για εκείνους που είναι επικρατέστεροι, ως φαίνεται. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για το σύνολο της κοινή νόμη, έχουμε στην ουσία δύο υποψηφιότητες οι οποίες είναι δημοφιλείς. Είναι της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία είναι αρκετά δημοφιλής, mm-hmm, πρώτη σε δημοφιλία, και στη συνέχεια του κυρίου Τσακαλώτου, ο οποίος στο γενικό κοινό είναι δεύτερος σε δημοφιλία και τρίτος είναι ο κύριος Κασελάκης. Όταν πλησιάζουμε προς την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αχτσιόγλου συνεχίζει να προηγείται, αλλά μειώνονται τα ποσοστά και στη δεύτερη θέση είναι ο κύριος Κασελάκης, και όταν πηγαίνουμε σε αυτούς που δείχνουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία, ακόμα περισσότερο μειώνονται, και εκεί υπάρχει ένα προβάδισμα του κυρίου Κασελάκη στο χαρακτηριστικό ότι θεωρείται ότι στο μέλλον από όλους αυτούς τους υποψήφιους είναι ο πιο ικανός να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Mm. Είναι κάτι που, αν θέλετε, σε αυτή την ανεξελίξη καμπάνια που έκανε ο κύριος Κασελάκης, το τόνισε λέγοντας ότι με πολλούς τρόπους μιλάει τα αγγλικά. Αυτός είναι σπουδαγμένος και όσα αυτά το που είπε. Κύριε Φανέρα, καταρχάς σας εξέπληξαν τα ευρήματα ή είναι μια εικόνα που και με τη γνώση σας για την πολιτική επικοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο εσείς μπορείτε να αποκωδικοποιήσετε τη στρατηγική μιας καμπάνιας, το περιμένατε? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που περίμενα ήταν ότι αυτή η καμπάνια του κυρίου Κασελάκη, που είναι ένα πρόσωπο το οποίο ακόμα δεν έχει αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά εικόνα, εμφανίστηκε στην πολιτική, στη δημόσια σκηνή πριν ένα μήνα, ότι για να έχει πιθανότητες επιτυχίας έπρεπε να προβάλλει κάποια στοιχεία προσωπικής εικόνας αλλά και ιδεολογικής ταυτότητας, ώστε να κεντρήσει κρίσιμα σημεία στο συλλογικό υποσυνείδητο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Και νομίζω ότι αυτό το έκανε. Όμως, ακόμη και με άκρος αμφιλεγόμενες κινήσεις, ας πούμε, η επιλογή της Μακρονήσου, είδατε, σχολιάστηκε πολύ διαφορετικά. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Εκείνο όμως που θα συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι του έδωσε μεγάλη δημοσιότητα αυτή η υπόθεση. Τώρα θα φανεί στην κάλπη αν αυτή η μεγάλη δημοσιότητα του έκανε καλό ή κακό. Αυτό δεν έχουμε προλάβει προφανώς να το αποκοινήσουμε. Αλλά ωστόσο, η μη δημοσιότητα, η μη αναγνωρισιμότητα για τον ίδιο θα ήταν μια σίγουρη συνθήκη. Ναι. Αν ποιος το έλεγε, αρκεί να λένε σωστά το όνομά μου, με έναν τρόπο, κάπως έτσι. Όσκαρ Βάιλντ, αν θυμάμαι καλά, ποιος ξέρει. Λοιπόν, δεν θα πλήξουμε, καταλαβαίνω, την Κυριακή. Και φαντάζομαι προεξοφλείται ότι δεύτερος γύρος, όπως και να έχει. Αυτό μπορούμε να το... Αυτό δείχνουν τα ευρήματά μας. Δηλαδή εικόνα μιας απόλυτης επικράτησης της κυρίας Αξιόγλου. Δεν υπάρχει τώρα. Με την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη έπαψε να υφίσταται. Και φαίνεται ότι πάμε σε ένα ντέρμπι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαναρά. Θα ήθελα πολύ να τα ξαναπούμε και λίγο πριν από το δεύτερο γύρο, αν θέλετε κι εσείς. Σας το λέω στον αέρα για να σας δεσμεύσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχαρίστω. Καλημέρα, Στράτο. Στράτος Φαναράς, επικεφαλής της Μέτρων Ανάλυσης.